125 χρόνια ζωής κουβαλά στη πλάτη του αυτό τον καζοχώρι που κουρνιάζει γκρίζο, μολυσμένο και απειλητικό στην καρδιά της Αθήνας. Τώρα η ιστορία του στα χρονικά της πρωτεύουσας τελειώνει. Σύντομα θα μεταφερθεί στις νέες εγκαταστάσεις του κοντά στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Σε αυτό το μνημείο που ξεπηδά από την ιστορία της βιομηχανικής ανάπτυξης της Αθήνας αξίζει ένα αφιέρωμα. Σήμερα, το 1982, μέσα στην επιχείρηση του Φωτέριου χωράνε εργάτες με καρβουνοσκονισμένα πρόσωπα, πνεύμονες μολυσμένοι, προβλήματα, κίτρινη ύλη, εικόνες με πυρωμένα κάρβουνα, σκιές παλιωμένες μέσα σε αθμούς, ξύλινοι πύργοι, μεγάλα καζάνια. Αυτές οι εικόνες ενέπνευσαν και ένα ζωγράφο, τον Απόστολο Πετρομιχελάκη, που παρουσίασε τα 50 έργα του σε μια έκθεση ζωγραφικής. Μια μέρα πάνω από τη γέφυρα του Πουλόπουλου είδα μια πόλη που βρισκόταν πιο κάτω, σε πιο χαμηλό επίπεδο από μένα, και την είδα να είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, κάτι τελείως ξεκομμένο από μια σύγχρονη πόλη όπως είναι η Αθήνα σήμερα. Αυτό ήταν που με συγκίνησε και με όθησε να προχωρήσω να πάρω μια άδεια ώστε να μπορέσω να μπω μέσα να ζωγραφίσω τον υπόλοιπο χώρο. Πρώτα από τον κύριο Παπαθεοδόρου και μετά από τον κύριο Μπέι πήρα την άδεια και μπήκα μέσα στο χώρο αυτό που συνάντησα ένα εργοστάσιο όπως είχε γίνει πριν από 120 χρόνια και ήταν το πρώτο εργοστάσιο συγκροτημένο και σοβαρό κτίριο μετά από την τροποκρατία. Το ότι τόσες γενιές επέρασαν από εκεί και δούλεψαν για να αναπτυχθεί η Αθήνα ήταν κάτι που με συγκίνησε. Όλος ο χώρος που τον παρακολούθησα στην παραγωγή του κόκ και του γκαζιού από κοντά δουλεύοντας τις περισσότερες φορές μαζί με τους εργάτες. Εκεί είναι ένας χώρος που ο αιώνας έχει σταματήσει τον καιρό που δημιουργήθηκε. Πηγαίνοντας έξω συναντάς μια πόλη που δεν έχει καμία σχέση με το χώρο μέσα. Πόσο καιρό κάνατε για να ζωγραφίσετε όλους αυτούς τους πίνακες? Ακριβώς 4 χρόνια. Από το 1978 το Γενάρη μέχρι το 1982 τώρα. 4 χρόνια συμπληρωμένα. Στην Αθήνα του 1857 τα πράγματα ήταν αλλιώτικα. Ανάμεσα στα μονόροφα και διόροφα νεοκλασικά σπίτια του κεραμικού, ένα ηλιόλουστο πρωινό άρχισε να λειτουργούν οι φρεσκοβαμμένες καμινάδες. Οι Γάλλοι ήρθαν και έφτιαξαν ένα εργοστάσιο. Το εργοστάσιο του Γκαζιού, λίγο πιο έξω από τις αρχαίες πύλες της Αθήνας. Γρήγορα μαζεύτηκαν οι Αθηναίοι πελάτες όλων των οικονομικών τάξεων. Κρινολίνα, ομπρελίνα, ημίψηλα και σε λίγο, ξεχνώντας τη δυσπιστία τους, φόρμες εργατικές, άνθρωποι περισσότερο καθημερινοί και ζυμωμένοι με τον ιδρώτα του επιούσιου. Τώρα, τα 34 στρέμματα που καταλαμβάνει το εργοστάσιο θυμίζουν γραβούρες από βιβλίο του περασμένου αιώνα. Με την πατίνα του χρόνου ολόγυρα, με τις χειροκίνητες ακόμη μηχανές, με τα σκυλιά φύλακες και συντρόφους που τρέχουν μαυρισμένα πάνω στο κόκ. Σκηνές που ενέπνευσαν και ποιητές όπως το Βάρνελι, που στο ποίημά του «Η Μιρέη» αναφέρει «Στο παλαμίδι ο γιος του Μάζη και η κόρη του Γιαβή στον Γκάζι». Εδώ μέσα εργάζονται περίπου 400 άτομα, 180 στην παραγωγή και στα συνεργεία, 120 στο δίκτυο, 30 στην υπηρεσία καταναλωτών και οι υπόλοιποι ανήκουν στο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Πόσα χρόνια δουλεύετε μέσα σε αυτό το χώρο? Εδώ πέρα δουλεύω 36 χρόνια και 6 μήνες με τις συνθήκες αυτές που βλέπετε εδώ. Και πώς νιώθετε τώρα που θα φύγετε από εδώ? Νιώθω κάποια ευχαρίστηση, αν όμως διότι θα προκύψει θέμα προσωπικό, σας μιλώ βέβαια γιατί είμαι εκπρόσωπος των συνδικάτων, νιώθω πολύ καλά όταν οι υπεύθυνοι λάβουν μέτρα καλά προς όφελος των εργαζομένων. Τόσα χρόνια μας έμπαιζε η εκάστοτε κυβέρνηση και ο κάθε υπουργός, διότι τον γκάζι έπρεπε να το έχουν φτιάξει και χρόνια, και ευτυχώς που βρεθήκανε τώρα, βρεθήκανε ανθρώποι που πρέπει να το φτιάξουν, διότι τον γκάζι είναι για την εθνική οικονομία μια μεγάλη,
είναι ένα μεγάλο πράγμα για την εθνική οικονομία και για την ενέργεια. Δεν σας κλείνομαι, όχι κλείνει, όχι ανοίγει το εργοστάσιο. Μας λένε ότι έχουν ήδη ορισμένοι καλοθελητές, έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο που ακούσανε για τη μεταφορά του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, ότι θα πεθάνει ο κόσμος από τις αναθυμιάσεις του γκαζού και κάτι τέτοια. Σας πληροφορούμε εμείς που είμαστε τεχνικοί με 36-37 χρόνια υπηρεσία, ότι απλώς ένα χαντάκι θα ανοιχτεί εκεί πέρα, θα το πάρουμε και θα μεταφέρει τον γκάζι στην Αθήνα. Ούτε μόλις η περιβάλλοντος υπάρχει εκεί πέρα, ούτε τίποτα. Παρά θα είναι ένα σύγχρονο εργοστάσιο με συνθήκες πολύ καλές από τις σημερινές αυτές, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Σαν νέος άνθρωπος που είσαστε και γνωρίζοντας συνθήκες δουλειάς μέσα εδώ, γιατί ήρθατε να δουλέψετε? Ήρθα να δουλέψω εδώ γιατί εργασία, μια ανθρώπινη δουλειά, γιατί εδώ μέσα ούτε ανθρώπινα είναι ούτε τίποτα. Λεφτά δεν έχουμε και ούτε μας δίνει μια άδεια, ας πούμε, στην περίοδο των εξετάσεων να γράψουμε τα μαθήματά μας άνετα, και είμαστε υποχρεωμένοι ή να ζητήσουμε άδεια από εδώ, άνευ αποδοχών, και ένα μήνα να τη βγάλουμε όπως θα τη βγάλουμε, ή να γίνουμε καλοί και να πάμε στο ΙΚΑ να μας δώσει άδεια. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι ούτε ανθρώπινα μπορούμε να δουλέψουμε γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες, ούτε να αποδώσουμε στα μαθήματα με τόσες απαιτήσεις που έχουν κάνει και τόσους νόμους και το ένα και το άλλο. Και τελικά βλέπουμε να βουλιάζουμε. Προς το παρόν, έχετε προβλήματα? Προβλήματα έχω, διότι όσο σκέφτομαι ότι πλησιάζει ο καιρός να φύγω με σύνταξη, έχω προβλήματα, διότι πολλοί συναδέλφοι μου που φύγαν από εδώ πέρα δεν πρόλαβαν να χαρούν τη σύνταξή τους ύστερα από αυτές τις συνθήκες που διαπιστώσατε και εσείς οι ίδιοι, ούτε 4 χρόνια να χαρούν, παραπεθάναν άλλοι από καρκίνο και άλλοι πήγαν φυματικοί. Πόσα χρόνια δουλεύετε? Δουλεύω 33 χρόνια. Θυμάστε να μας πείτε κάποιες στιγμές από αγώνες συνδικαλιστικούς που έχετε κάνει? Εγώ από συνδικαλιστικούς αγώνες δεν θυμάμαι, αυτά θυμάμαι θα εγώ. Τα πούνε τα σωματεία. Έχουμε κάνει πολλούς συνδικαλιστικούς αγώνες και ό,τι έχουμε αποκτήσει, τα έχουμε αποκτήσει με αίμα, και αυτή τη στιγμή αναπληρώνουμε τους παλαιούς συναδέλφους μας που παλαιότερα 20 συναδέλφοι από εμάς, αγωνιζόμενοι πάντα για τα συμφέροντα του προσωπικού, χάσανε τη ζωή τους παραλαμβάνοντας τον κάρβουνο από τους Γερμανούς. Έγινε η μεγαλύτερη ανατίναξη, η φοβερότερη ανατίναξη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 20 νοματέρες του Ρέντι. Αυτή τη στιγμή αυτούς τους ανθρώπους, εμείς είμαστε για τους αγωνιστές, αυτούς είμαστε οι κληρονόμοι τους. Και δεν πάβουμε να αγωνιζόμαστε συνεχώς για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αλλά ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή. Το 1939 η επιχείρηση του Φωτέριου περίλθε τυπικά στα χέρια του Δήμου. Το 1952 ψηφίστηκε ιδρυτικός νόμος για τη δημόσια επιχείρηση Φωτέριου της Αθήνας, που πλέον ουσιαστικοποίησε τα δικαιώματα του Δήμου. Το 1952 έγινε στο εργοστάσιο μια προσθήκη. Ως το 1963 οι πελάτες ήταν γύρω στις 30.000. Η καταστροφή όμως της παλιάς Αθήνας, το γκρέμισμα των νεοκλασικών σπιτιών, η ανοικοδόμηση, τα γκρίζα τέρατα που υψώθηκαν απειλητικά γύρω μας, ελαχιστοποίησαν τους πελάτες προς δόξαν του πολιτισμού. Η επιχείρηση άρχισε να παρουσιάζει έλλειμμα. Το 1962 ανατέθηκε στη γαλλική εταιρεία Sofr Gaz μελέτη για την ανασυγκρότηση του Φωτέριου. Το 1964 παραδόθηκε η μελέτη για τις μονάδες της Νάφθας. Η ανασυγκρότηση όμως σταμάτησε στη διάρκεια της δικτατορίας. Με τη μεταπολίτευση ξανά έγινε μελέτη και πάλι για την Νάφθα. Τώρα, με πρώτη ύλη το γιάνθρακα, το εργοστάσιο Φωτέριου παράγει, εκτός από τον γκάζι, ανθρακέλαιο που χρησιμοποιείται από βιοτεχνίες χρωμάτων, κόκ σε μεγάλες ποσότητες και γραφίτι. Εκτός από το θέμα της ρύπασης, ποιος είναι ο άλλος ο λόγος, κάποιος άλλος λόγος που πρέπει να κρύβεται, που πρέπει να γίνει μεταφορά του γκαζιού? Μία διόρθωση. Δεν πρόκειται να γίνει μεταφορά του γκαζιού, όπως με τις εγκαταστάσεις που βλέπετε σήμερα εδώ πέρα, αλλά πρόκειται να γίνουν καινούργιες μονάδες παραγωγής αερίου από σχάση νάφθας. Οι μονάδες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις εγκαταστάσεις εδώ πέρα και δεν ρυπαίνουν σχεδόν καθόλου την ατμόσφαιρα. Οι λόγοι, εκτός από την απορρίπανση της ατμόσφαιρας, είναι και οικονομικοί. Σήμερα το
κόστος το οποίο πρέπει να πληρώσει η εθνική μας οικονομία για να συντηρηθεί τον γκάζι αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα βελτιωθούν καθόλου οι συνθήκες δουλειάς? Πάρα πολύ. Πολύ σημαντικά θα βελτιωθούν οι συνθήκες δουλειάς, διότι οι καινούργιες μονάδες θα είναι τελείως αυτόματες. Σήμερα, στην εγκαταστάσεις εδώ πέρα που βλέπετε, δουλεύουν γύρω στα 180 άτομα για την παραγωγή ποσοτήτων γύρω στις 40.000 κυβικά την ημέρα. Οι καινούργιες μονάδες σκάσης ναύθας θα έχουν δυναμικότητα παραγωγής γύρω στις 300.000 κυβικά την ημέρα και θα απασχολούν προσωπικό γύρω στα 10 με 15 άτομα. Το δίκτυο του Φωτέριου φτάνει τα 400 χιλιόμετρα. Η ετήσια παραγωγή είναι 7.200.000 κυβικά μέτρα, από τα οποία το 1 εκατομμύριο περίπου διαφεύγει από ζημιές στους αγωγούς. Οι πελάτες έχουν συρρυκνωθεί στους 8.600, από τους οποίους 6.500 είναι σπίτια, 2.000 μαγαζιά, ξενοδοχεία, βιομηχανίες και 100 δημόσιες επιχειρήσεις. Στόχος της Δημοτικής Επιχείρησης Φωτερίου με τη μονάδα που θα δημιουργηθεί είναι το φυσικό αυτό αέριο σιγά σιγά να αποκτά όλο και περισσότερους πελάτες μέσα σε αυτή τη κρίση της ενέργειας που υπάρχει.